Γεια σας, είμαι η Ρίτα από Καλλιρίστη Vintage. Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι. Σήμερα θα σας παρουσιάσω τα καινούρια ολοκένουρια μεταλλικά κεριά της Vintage Paint. Έρχονται σε 6 φανταστικές αποχρώσεις, θα σας τις δείξω μία-μία. Και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε είτε ως δαχτυλοπατίνα, για να τονίσετε κάποιες λεπτομέρειες δηλαδή, κάποια ανάγλυφα, είτε μπορείτε να τα περάσετε με πινέλο για να καλύψετε μεγαλύτερες επιφάνειες. Έχουν έντονες προστικές και να ξέρετε ότι το αποτέλεσμά σας θα είναι πολύ λαμπερό. Ας ξεκινήσουμε με το περλέ, το οποίο είναι ένα κεράκι, το οποίο το περνάτε πάνω σε επιφάνειες για να δώσετε μία περλέ όψη. Έτσι φαίνεται. Και το εφέ είναι όπως βλέπετε στη φωτογραφία που σας δείχνω. Περνάμε μετά στο ασημί, που είναι αυτό. Δεν βγαίνει τόσο σκούρο όπως βλέπετε, όσο είναι στη συσκευασία. Το σαμπάνιε. Έχουμε εδώ το old lead, το οποίο είναι ένα ωραίο, πολύ σκούρο ασημί χρώμα. Το αγαπημένο μου, που είναι το μπρονζέ. Και το χρυσό, που είναι λίγο πιο ψυχρό από το μπρονζέ. Με το μπρονζέ έκανα αυτή τη χιονονιφάδα. Χρησιμοποίησα πινελάκι γιατί ήθελα να απλωθεί παντού το χρώμα. Και με το σαμπάν έκανα αυτήν εδώ τη χιονονιφάδα. Είναι τέλεια. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πώς μπορούμε να περάσουμε το χρώμα και ως δαχτυλοπατίνα για να τονίσουμε κάποιες ανάγλυφες λεπτομέρειες και με το πινέλο για να καλύψουμε μεγαλύτερη επιφάνεια. Θα χρησιμοποιήσω πρώτα το ασημί χρώμα για να τονίσω κάποιες λεπτομέρειες σε αυτή τη χιονονιφάδα. Παίρνω λίγο με το δάχτυλό μου και περνάω πάνω από την επιφάνεια. Και το σχεδιάκι μου είναι έτοιμο. Τώρα θα βάψω αυτό το ροδάκι χρησιμοποιώντας το χρώμα Old Lead. Παίρνω ένα πινέλο, το χρησιμοποιώ μόνο με κεριά, με σκούρα κεριά. Και θα περάσω όλη την επιφάνεια. Κοιτάξτε πώς καλύπτει. Καλύπτει αμέσως και μας δίνει μια πολύ όμορφη μεταλλική λάμψη. Αυτά τα κεριά έρχονται σε συσκευασίες των 40 γραμμαρίων, αλλά άμα το θέλετε για πιο μεγάλο project, έρχονται και σε μεγαλύτερες συσκευασίες των 300 ml. Και ορίστε, το αφήνουμε να στεγνώσει και είναι έτοιμο. Να σας δείξω και ένα άλλο κολπάκι που μπορούμε να κάνουμε. Έχω βάψει αυτό το λευκό κουτί με Royal Blue αναμειγμένο με Black Velvet και στο βερνίκι έχω βάλει λίγη χρυσόσκονη, βλέπετε πως λαμπερίζει, και τώρα ήθελα το γύρω-γύρω να το φωτίσω λίγο, να το κάνω λίγο πιο εορταστικό. Παίρνω λοιπόν με το δάχτυλό μου το σαμπάνι. Και κοιτάξτε πώς βάφει την επιφάνειά μου αμέσως. Το έχω περάσει από όλες τις πλευρές. Και τώρα το καπάκι θα περάσω ένα στένσιλ χρησιμοποιώντας το κερί. Βάζουμε λοιπόν το στένσιλ μας πάνω από το καπάκι, το κρατάμε καλά. Παίρνουμε λίγο κεράκι και το περνάμε από πάνω. Δεν πειράζει, το απλώνω. Τα κεράκια αυτά φυσικά μπορείτε να τα βρείτε στο e-shop μου, kalliriste.com, και θα χαρώ πολύ να δω και οι δικές σας ιδέες και κατασκευές με τα κεράκια μας στο γκρουπάκι μας στο Facebook, πώς να το βάψω. Αυτά για σήμερα, σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και σας εύχομαι μια όμορφη και δημιουργική μέρα. Γεια σας!